Ένα 24ωρο πριν το κρίσιμο δείπνο των ηγετών και με τον Μουσταφά Κιντζή να θέτει όρους για επανέναρξη του διαλόγου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα προς τον τουρκοκύπριο ηγέτη. Αν πραγματικά αισθάνονται την ανάγκη επίσπευσης της εξέφρασης λύσης, θα πρέπει να προσέλθουν άμεσα στο διάλογο χωρίς προϋποθέσεις, διεμήνυσε. Αυτό που θα πρέπει να αποφασιστεί αύριο, αν όλοι έχουμε τον ίδιο στόχο, είναι άμεσα να επαναρχίσουν διαπραγματεύσεις με ρεαλιστικές προτάσεις που να εξυπηρετούν των λαών της Κύπρου, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, και όχι τα συμφέροντα της οποιασδήποτε τρίτης χώρας. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν, συνέχισε, πως εδώ και 43 χρόνια η ελληνοκυπριακή πλευρά καταβάλει προσπάθειες λύσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες των Τουρκοκυπρίων, καλώντας την άλλη πλευρά να πράξει με τον ίδιο τρόπο. Θα πρέπει κατά τον ίδιο τρόπο και η άλλη πλευρά να συνειδητοποιήσει πως δεν είναι μόνο λόγης η στήριξη της λύσης, αλλά και έργης. Δηλαδή με προτάσεις οι οποίες να ανταποκρίνονται στην δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους που να μην παραγνωρίζει κανενός πολίτη είτε τα δικαιώματα είτε τις εύλογες ανησυχίες. Σε δηλώσεις του μετά τη δοξολογία για την 1η Απριλίου, ο πρόεδρος Αναστασιάδης απάντησε μέσως πλήσης σαφώς και στην απέτηση Άγκυρας και Ακιντζή για το νοτικό δημοψήφισμα. Αυτή την ημέρα κανένας δεν μπορεί να την αγνοεί εις όποιαν κοινότητα και αν ανήκει. Γιατί σαν αποτέλεσμα εκείνου του αγώνα δημιουργήθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία και όλοι οφείλουν να σέβονται. Εν τω μεταξύ, στην επιμονία Κιντζίκα συζήτηση συγκεκριμένων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης στο αυριανό δείπνο, η κυβέρνηση δια του εκπροσώπου της καταρρύπτει ένα προς έναν τους ισχυρισμούς του τουρκοκύπριου ηγέτη, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να ξεκαθαρίζει. Τα όποια μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης θα πρέπει να λειτουργούν ενισχυτικά προς τη διαπραγματευτική διαδικασία και να εξυπηρετούν τον επιδιωκόμενο στόχο που είναι η επίλυση του Κυπριακού εντός του συμφωνημένου πλαισίου. Σε σχέση με τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, ο εκπρόσωπος αφού ξεκαθαρίζει πως η τουρκοκυπριακή πλευρά απέρριψε δύο φορές προτάσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς, ενδεχομένως όπως λέγει εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμότητων, εξηγεί πως η πρόταση της άλλης πλευράς για απευθεία συμφωνία μεταξύ εταιρείων σε ελεύθερες και κατεχόμενες περιοχές είναι πολιτικά επισφαλής και νομικά προβληματική, καθώς η συνεργασία με μία αδειοδοτημένο δίκτυο συνιστά ποινικό αδίκημα. Σε ό,τι αφορά τον συγχρονισμό του ηλεκτρικού συστήματος, ξεκαθαρίζεται πως υφίστανται σε προσωρινή βάση από τον Αύγουστο 2016, οπότε έγινε δεκτό το αίτημα της τουρκοκυπριακής πλευράς για παραχώρηση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω βλάβης παραγωγής στα κατεχόμενα, για να συμπληρώσει πως η εκπόνηση σχετικής μελέτης που τροχοδρομείται αποτελεί επιβεβλημένη διεθνής πρακτική. Σε σχέση με τη διάνοιξη οδοφραγμάτων για την περίπτωση της Ζερίνιας, ο εκπρόσωπος τονίζει πως οι εργασίες σε ελεύθερες περιοχές βαίνουν προς ολοκλήρωση. Ενώ όσον αφορά το οδόφραγμα Λεύκας Απλικίου, οι εργασίες αναμένεται να χρειαστούν περισσότερο χρόνο λόγω της έκτασης των έργων που απαιτούνται, της μορφολογίας του εδάφους, των εθνικών και ευρωπαϊκών διαδικασιών που η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να ακολουθήσει.